Καλό μεσημέρι. Για να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα, δίνουμε ραντεβού στην κουζίνα μας και μαγειρική και ένα αγαπημένο κέικ, όμως όχι το συνηθισμένο. Αλμυρό κέικ, μεγαλοπούλα και γραβιέρα. Θα τρελαθείτε από το πόσο εύκολο γίνεται. Εύκολα λέω εγώ τώρα ότι γίνεται και το πόσο νόστιμο και χορταστικό είναι. Καλό μεσημέρι. Γεια σου, Παγκόσμια μέρα αγκαλιάς πάμε, σου λέω. Τι ωραία μέρα σήμερα, πώς την αγαπώ. Αυτή τη μέρα, τέλεια. Θέλεις να γιορτάζουμε 3-4 φορές το χρόνο και εμείς παγκόσμια μέρα αγκαλιάς και να είμαστε. 3-4 φορές τη μέρα. Τι μέρα. Το χρόνο. Τη βδομάδα. Μελετικά. Το μήνα. Το μήνα. Το μέση. Αμέ. Εντάξει, το μήνα. Ό,τι θέλεις. Εγώ τους ανθρώπους που αγαπώ, πραγματικά να μπορούσα να είμαι όλη την ώρα έτσι κοντά τους. Κοντά τους, όχι να τους δυσκολεύω, αλλά να τους νιώθω ότι μου δίνουν και αυτή η ενέργεια και τους δίνω κι εγώ. Έτσι δεν είναι. Αυτό παιδάκι. Όποιον αγαπάς, τον αγκαλιάζεις. Και εγώ όποιον αγαπώ, τον αγκαλιάζω και τον φιλάω. Είναι βάλσαμο να ξέρεις αγκαλιά. Δεν είναι. Άστα. Και η αγκαλιά, όταν μετά όμως ξέρεις ότι θα σε σερβίρουν και θα σου δώσουν να απολαύσεις αλμυρό κέικ, σαν αυτό που θα φτιάξω εμείς σήμερα. Έχει αγκαλιά μετά, φιλιά. Είναι νόστιμη, είναι και νόστιμη η αγκαλιά, κατάλαβα. Λοιπόν, πάμε να πούμε για τη συνταγή μας αυτή, γιατί καταλαβαίνω ότι ο κόσμος που μας παρακολουθεί θέλει πάρα πολύ να τη σημειώσει, να την καταγράψει και κυρίως να την ετοιμάσει και να τη γευτεί. Λοιπόν, αλμυρό κέικ, όπως προλόγησε και η Ιωάννα, τι ακριβώς είναι, μοιάζει πάρα πολύ με το κέικ το γλυκό το οποίο ξέρουμε όλοι να κάνουμε. Θυμίζει όμως πίτα, δηλαδή στη γεύση και η διαδικασία των υλικών είναι σαν να κάνουμε μια αλμυρή πίτα χωρίς φύλλο πάνω κάτω. Λοιπόν, πάμε να δούμε τελικά μας. Βεβαίως. Και θα χρειαστώ να δείτε τη βοήθειά σου όπως κάθε φορά σε κάθε φορά. Πολύτιμη, πολύτιμη βοήθειά μου. Λοιπόν, πάμε. Πρώτα απ' όλα θα χρειαστούμε μια φόρμα για κέικ. Είναι η κλασική φόρμα, η οποία σερβίρουμε το κέικ, το γλυκό. Εδώ θα σερβίρουμε και το αλμυρό μας. Έχουμε ένα πινέλο και θα χρειαστούμε και βούτυρο από τη συνταγή μαζί με αλεύρι να το σημιζάρουμε, δηλαδή να κάνουμε μια αντικολλητική επίστρωση όταν θα ψηθεί το κέικ να ξεκολλήσει εύκολα. Okay. Ξεκινάμε με αυτό. Δεύτερο. Λοιπόν, αυγά σε μια μεγάλη πιατέλα. Μπασίνα. Μπολ. Όπως είπες, μπολ, μπράβο. Έχουμε τρίψει γραβιέρα. Ήταν το παιχνίδι με τα συνώνυμα, γιατί λίγο δεν στρώφαρα γερά. Όχι, δεν είναι το παιχνίδι. Μπολ, μπασίνα. Δεν ήξερα να πω ότι κατάλληλη λέξη. Γαλοπούλα την οποία την έχουμε χοντροκόψει σε κυβάκια. Έχουμε αλεύρι το οποίο φουσκώνει μόνο του. Δεν φουσκώνει ακριβώς μόνο του. Έχει μέσα διοκοντικό που λέγεται baking powder, το οποίο στο ψήσιμο εξατμίζεται η σόδα που έχει μέσα και παίρνει μαζί και. Πάντα όλα και βουσκώνουν. Στα ουράνια, στα ύψη να φτάσει το κέικ μας. Έχουμε εδώ άλλο το πίπερο, το έχουμε ανακατέψει μαζί. Τα πάμε όλα. Απλά βούτυρο, εννοείται βούτυρο, 82% έχουμε βάλει. Λούρπακ είναι τέλειο, το πατώμα δεν μπορώ, είναι τέλειο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, και επίσης και τυρί κρέμα έχεις εκεί. Και τυρί κρέμα. Mm-hmm. Το οποίο θα γαρνίρουμε στο τέλος. Είναι άρλα κι αυτό. Λυπάμαι που το λέω. Λοιπόν, θα γαρνίρουμε από πάνω. Επιλέγεις τα καλύτερα προϊόντα. Λοιπόν, πάμε να ετοιμάσουμε με τα καλύτερα προϊόντα, όπως λέμε κι εμείς, την καλύτερη συνταγή. Και η καλμυρό. Θα βάλεις ένα χεράκι. Βεβαίως. Τέλεια. Γάντι, θέλεις γάντι. Όχι, τίποτα. Δεν χρειάζεται. Τον άρεσε εδώ δίπλα μου. Εδώ. Έτσι, με αυτό το χέρι θα γίνει χαμός. Λοιπόν. Με κατηγορούν ότι δεν είμαι καλή στην κουζίνα. Γιατί τα λέτε αυτά. Ποιο σε κατηγορεί, μωρέ. Ανυπόστατε φήμες, τις χαρακτηρίζω εγώ. Νομίζω, αλλά έρχονται όλοι στα αυτιά μου. Ζήλια είναι αυτά. Στέσαι. Λοιπόν, φουέ. Ανακατεύουμε, σπάμε τα αυγά. Ωραία. Έχω δώσει γραμμάρια σε αυγά. Έχω δώσει 200 γραμμάρια αυγά. Είναι περίπου 4 τεμάχια. Θέλω σε αυτά τα πράγματα να μην δίνω τόσο πολύ τεμάχια. Μπορεί να διευκολύνει εσάς που μας βλέπετε από την τηλεόραση. Αλλά να ξέρετε ότι κυρίως στα γλυκά οι συνταγές δεν βγαίνουν σωστές. Για συγγνώμη, αλλά ανάβει το 3. Όταν έχεις τόσες πολλές κάμερες, δεν ξέρεις που να κοιτάξεις. Κατάλαβε τι γίνεται. Ναι, οπότε δίνω γραμμάρια. Μετά δίνω και μια παρένθεση συνταγή που έχω πει 200 γραμμάρια περίπου 4 αυγά. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Πιστεύεις ότι όσα χρόνια και αν περάσουν τηλεοπτικά θα συνηθίσει τις κάμερες? Ποια είναι η δική σου, ποια είναι η δική μου. Λοιπόν, δεν ξέρω καν αν έχει ο καθένας δικιά του κάμερα, τα πούμε πρώτη φορά. Και ας σε ρωτήσουν εκεί τι κάνεις τόσα χρόνια, πέρα από τη μαγειρική. Θα σου πούνε πώς δουλεύουν, ρε παιδί, πόσες κάμερες είναι, τι θα τους πεις. Θα πω στον περίπου αριθμό. Φαντάζομαι δεν έχει ποτέ κανένας, δεν μου πει τίποτα. Όλες λοιπόν, για όλους και όλες για ένα τι. Λοιπόν. Παραλλαγή ήταν αυτό, δεν το κατάλαβα. Παιδιά. Ήταν καλό. Με τους σωματοφύλακες. Ήταν καλό. Όλοι. Όλοι για, ένας για όλους και όλοι για έναν. Ήταν καλό, το καταλάβαν λίγοι όμως, γιατί θέλει πολύ ψηλό αγγείο. Είναι ψυγμένα τώρα αυτά. Λοιπόν, βάζουμε το αλεύρι, το οποίο... Θα μας κόψουν. Δεν μας κόβουν, μωρέ. Αλεύρι με baking powder. Λέγεται αλεύρι που φουσκώνει μόνο του στα σούπερ μάρκετ, υπάρχει παντού, δεν είναι κάτι τρομερό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πληροφορία της ημέρας. Ναι. Δεν βάζω όλο το αλεύρι, βάζω μέσα σχεδόν τα 2/3. Ωραία. Θέλω μετά να ανακατέψεις καλά, να τεινάξεις καλά το φουέ, ωραία. Να μην μείνει καθόλου υλικό. Μην είναι ήσυχος. Ναι, ωραία. Έχεις βρει τον άνθρωπό σου. Θα βάλουμε μέσα το χεράκι μας. Το δικό σου. Θα βάλεις το δικό σου με γάντι. Γιατί εσύ ξεκίνησες τη συνταγή, θέλω να τελειώσεις εσύ. Εγώ πρέπει να τελειώσω. Ναι.
Γιατί έχουμε πέσει όλοι, όλα τα μάτια είναι πάνω σου. Βλέπουμε την Ιωάννα. Θα τα καταφέρω. Να αποδείξουμε ότι είναι τελικά νοικοκυρά. Καλή μαγειρίσα και νοικοκυρά. Λοιπόν, θέλω να σε βοηθήσω. Δεν είμαι καλύτερη, αλλά κάνω φιλότιμη προσπάθεια. Και αυτό τελικά έχει σημασία. Ο επιμένω νικά. Έτσι, Τάσο. Ναι, παίζει ρόλο η προσπάθεια. Τώρα εμείς έχουμε και καλό αποτέλεσμα, οπότε είμαστε επιτυχημένοι. Με το γάντι θα σας φερθώ. Ωραία. Σένα, σε σένα, σε εσάς, όλους εσάς. Ιωάννα, βάλει την καβιέρα μέσα. Ωραία. Όλοι μέσα, όπως είναι. Ωραία. Άφησε το μου έτσι. Εμπιστέψουμε. Λοιπόν, Ιωάννα, το την καβιέρα μέσα, θα συνεχίσει το ανακάτεμα και μετά θα βάλει την γαλοπούλα. Ωραία. Η συγκεκριμένη συνταγή, Ιωάννα, σερβίρεται και ζεστή. Στρεβείται ακόμα και κρύα. Πω, 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 παιδιά, το πώς έχει αρχίσει και μυρίζει τώρα. Δηλαδή, μπορούμε να κάνουμε ένα τραπέζι σπίτι μας και από το πρωί να έχουμε ψήσει, να έχουμε ετοιμάσει το κέικ το αλμυρό και να το βγάλουμε στη μέση. Για να κρύο, σαν κρύο πιάτο. Είναι μια πολύ καλή πρόταση. Αυτό τώρα θα λιώσει. Θέλω να πω ότι θα γίνει ένα ενσωματωμένο, ένα ομοιογενές μείγμα ή θα λιώνει, πρέπει να είναι ζεστό. Κοίτα να δεις τι γίνεται. Για να λιώνει τώρα τα τυριά και να τραβιώνεται και να λες αυτό το μαστίχωμα, πρέπει να είναι ζεστό το κέικ. Μόλις βγει από το φούρνο. Φυσικά είναι δύσκολο να κοπεί. Οπότε καλύτερα να τα αφήσουμε να κρυώσει και στο φάμε παγωμένο. Δεν είναι. Θα γίνει ένα μείγμα ωραίο. Εδώ. Αν κάποιο δεν θέλει γαλοπούλα και θέλει κάτι πιο βαρύ, σαν αλαντικό, σαν γεύση, μπορεί. Μπορεί να βάλουμε και μπέικον, να τσιγαρίσουμε λίγο μπέικον. Θα γίνει πιο νόστιμο, το λέω να το ξέρει. Σίγουρα, ξεκάθαρα. Μεταξύ μας, τώρα μην το πείσει κανένα. Μπέικον, όχι. Εδώ. Λοιπόν. Με εσά, φίλοι τηλεθεατέ, τα λέμε όλα. Με εσά. Ωραία. Γιατί εμείς δεν σας κρύβουμε τίποτα, είναι κοινό μυστικό. Κοινό το μυστικό που μοιράζεσαι με το κοινό σου, τους τηλεθεατές. Wow, πάμε καλό. Σου λέω τώρα συνειρμούς. Καλό, καλό, καλό. Καλό. Λοιπόν, θέλω τώρα να βγάλεις το χεράκι σου για να μην καείς. Θα βάλουμε μέσα στο βούτυρο. Ωραία. Προσέχουμε το βούτυρο να είναι λιωμένο, όχι πολύ καυτό όμως. Να βγάλω το γάντι μου. Θα βγάλεις το γάντι σου. Ωραία. Θα σταματήσεις πια να φέρεσαι με το γάντι. Έτσι, και θα φερθώ όπως μας αξίζει. Κρατάω λίγο βούτυρο, το οποίο θα χρειαστεί για να βουτυρώσουμε την φόρμα μας. Ωραία. Πάμε. Ανακατεύω προσεκτικά. Προσεκτικά, για να μην λερωθείς. Mm-hmm. Αν πέσει λίγο η θερμοκρασία, μετά μπορεί να σου ξαναδώσει ένα γάντι, να τα ανακατέψεις καλά με το χέρι μέσα. Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Εγώ έχω βάλει μια συνταγή γραβιέρα. Έβαλα γραβιέρα γιατί εδώ στην Κρήτη έχουμε πολύ ωραία τυριά και κυρίως από διαφορετικές ποικιλίες από γραβιέρα. Και αν τώρα δεν σας αρέσει, μπορείτε να βάλετε κάτι άλλο το οποίο να είναι και αυτό κίτρινο και να λιώνει. Θέλουμε να λιώσουμε στο φούρνο. Υπάρχει καλύτερο τυρί από την κριτική γραβιέρα? Νομίζω όχι. Και εγώ την προτιμώ. Εννοείται με κλειστά ματιά. Λοιπόν. Και συνεχίζουμε και βάζουμε τώρα το υπόλοιπο αλεύρι. Το οποίο θα βοηθήσει την Ιωάννα να βάλει δέσει, ένα γάντι. Να βάλει ένα γάντι και να ανακατέψει καλύτερα το μείγμα. Θα σου πει να εδώ. Είδατε, τα έχει κάνει σήμερα όλα μόνη τη. Να δω ποιο θα πει κακή κουβέντα ότι δεν είναι καλή μαγείρισα. Θέλω τέτοια. Βάλτε μου κοσμολογία, βάλτε μου. Τέλεια. Ανακατεύουμε ώστε να μην βλέπουμε διάσπαρα τελικά μέσα στο μείγμα. Θέλουμε ένα μείγμα ομοιογενές. Εντάξει, εννοείται θα φαίνεται το τυρί, το τριμμένο και η γαλοπούλα. Δεν θα φαίνονται τα άλευρα, τα οποία δεν έχουν ανακατευτεί καλά και δεν θα φαίνεται και βούτυρο. Πάντως είναι ωραία ιδέα και για παιδικό πάρτι και για τους μικρούς και τους μεγάλους φίλους. Και τώρα και αγώνα και μπάλα να δουν ένα δύο σύζυγός μας ή ο αγαπημένος μας να τους φτιάξουμε κάτι. Άμα δεν θέλουμε να τους ρίξουμε το σπίτι, να τους κρατήσουμε και να τους κεράσουμε κιόλας κάτι, προτείνω εγώ. Στο γραφείο, παιδάκι, για σένα αύριο. Και για μένα αύριο. Ωραία. Τέλεια. Ωραία. Και για να φας. Μπορεί να θεωρηθεί και σαν πλήρες γεύμα όμως αυτό, έτσι. Και λίγο αλάτι, λίγο. Θα βάλεις αλάτι. Λίγο. Λίγο. Ωραία. Και πάμε τώρα εγώ σιγά σιγά να βουτυρώσω τη φόρμα. Μάλλον θα τη βουτυρώσω εδώ. Είσαι εδώ. Ιωάννα, είσαι έτοιμη. Ωραία. Τέλος. Πανεύκολο, παιδιά. Πανεύκολο. Στη στιγμή έχεις κάνει αλμυρό κέικ. Τέλειο. Λοιπόν. Βάζουμε λίγο βούτυρο μέσα στη φόρμα του κέικ. Εδώ. Και με τη βοήθεια ενός πινέλου. Ή ακόμα και με το χέρι θα μπορούσα να το κάνω, Ιωάννα. Αχ, φοράς και αυτό το μπερεδάκι το ωραίο και είσαι πολύ καλλιτέχνης, ρε παιδί μου. Πολύ φυσικά καλλιτεχνική. Πινέλο και. Αβογείωσε το. Και τραγιάσκα, φοβερό. Ναι. Λοιπόν, σου πάει πάρα πολύ αυτό το στυλ. Νομίζω ότι εξυπηρετεί κιόλα γιατί μπορεί και είσαι και πιο έχεις ζεστό έτσι. Βολεύει και τα μαλλιά μου, θα περιγλιτώσει από εγχείρηση πολλά λεφτά. Που σκέφτομαι να βάλω μαλλιά. Οπότε λέω ή θα βάλω μαλλιά ή θα βάλω τραγιάσκα. Οπότε αποφάσισα να βάλω καμπελάκια. Δεν έχει ανάγκη. Να μην φαίνεται τα λίγα μου μαλλιά. Οπότε βολεύει όλου. Τέλεια. Και. Άμα είσαι ωραίο, τέλος. Ευχαριστώ, Ιωάννα μου. Είσαι και εσύ ωραία. Παραπάνω από αυτό που πρέπει. Λοιπόν, από το φυσιολογικό. Λοιπόν, και τέλεια. Έχουμε βάλει παντού βουτυράκι. Ωραία. Και τώρα θα βάλουμε μέσα αλεύρι. Mm-hmm.
Και πώς το λένε αυτό όταν το πασπαλίζει γύρω-γύρω το αλεύρι και να μην κολλήσει. Σημιζάρισμα. Όταν λέμε να σημιζάρουμε μια φόρμα του κέικ, εννοούμε να βάλουμε λιπαρή ουσία, βούτυρο ή λάδι μαζί με αλεύρι. Εννοείται ότι όταν βάλετε βούτυρο θα βγει πάλι πιο νόστιμο. Σημιζάρο. Σημιζάρο, ναι. Δεν ξέρω πού βγαίνει. Ειλικρινά σου μιλάω. Θα πρέπει να το είχα ψάξει. Ναι. Ετυμολογικά νομίζω ότι είναι ξένη όμως η ρίζα της λέξης. Σίγουρα είναι από τα. Στη σχολή που το μαθαίνουμε, που κάναμε γαλλική ορολογία. Το μάθαμε έτσι. Δεν πρόσεξα όμως από πού βγαίνει. Άμα είναι σύνθετη λέξη, φυσικά φαντάζομαι κάτι τέτοιο θα είναι. Εγώ για να θυμηθώ μια λέξη και για να ξέρω πώς. Πρέπει να ξέρω να τη γράφω και πρέπει να ξέρω ετυμολογικά από πού προέρχεται. Πρόβλημα αυτό, είναι πρόβλημα. Θέλω να ξέρω από πού δημιουργήθηκε. Θέλω να ξέρω. Ποιο τη σκέφτηκε, ήταν παντρεμένο. Αδέρφια είχε. Αλήθεια. Σπίτι τα δικό του. Σταμάτα. Ακόμα ψήφισε ο πατέρα μου. Είναι τη οικογένεια. Οι ρίζε των λέξεων. Σε ποια οικογένεια ανήκουν. Δεν τα ξέρετε αυτά. Δεν το έχετε ανάγκη να το μάθετε εσεί. Για να ξέρεις πώς γράφεται. Δεν αναρωτιέσαι όταν βλέπεις μια λέξη, δεν την κοιτάζεις. Και αν κάτι πάει λάθος ορθογραφικά, δεν σου δημιουργεί μια ανισορροπία μέσα σου και λες, αυτή δεν είναι καλά. Η λέξη υποφέρει έτσι που την έχετε γράψει. Που διαβάσει εγώ εσύ. Με αγχώσει, δεν το ξέρεις. Όχι, για τα mail που μου στέλνεις. Σ' αγαπώ. Αλήθεια, είναι πρόβλημα δικό μου. Είμαι ελαττωματική σε αυτά. Τα mail που τη στέλνω, πιστεύω ότι τα τραβάει τα μαλλιά τη. Δεν τα τραβάει γιατί έχει ακόμα πολλά μαλλιά. Αν θα τα τραβάει, θα έχει λίγα όμως. Ορθογραφικά λάθη, χωρίς τόνους, σύνταξη. Λοιπόν, ωραία. Είναι υπερβολικό. Λοιπόν, δεν το βγάζω. Σερβίρε. Σερβίρο. Πάμε. Πάμε. Λίγο-λίγο από κάθε πλευρά. Okay. Προθερμαίνουμε με το φούρνο στους 160 βαθμούς. Θα μας πάρει περίπου μισή ώρα ψήσιμο. Τελεία. Άρα πολύ γρήγορα. Ωραία. Όσο η Ιωάννα ετοιμάζει το συγκεκριμένο κέικ. Εδώ, συγγνώμη λίγο, να σε βοηθήσω να το πω λίγο πιο κοντά σου. Τέλεια. Πολύ ωραία. Λοιπόν, έχω ψήσει για θέμα χρόνου, για να μην περιμένουμε μισή ώρα να βγει αυτό. Όχι σε περίμαχο πάλι, ε. Ναι, το άλλο περίμαχο ήταν φοβερό. Τι έπαθε. Δεν ξέρω. Μάλλον το καταλάβαμε. Μάλλον μας κοροϊδέψανε. Από εκεί που το πήρα, μάλλον με πιέσανε κοροϊδό. Δεν ξέρω. Λοιπόν, είναι έτοιμο. Έχει βγει, έχει φουσκώσει, βλέπετε. Αρκετά. Κοιτάξτε. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα εδώ. Αυτό είναι το challenge. Πριν και μετά. Καλό, ε. Before and after effect. Ευχαριστώ που γελάς. Είναι τέλειο. Και κάνουμε στην άκρη το άψογο κέικ. Τέλεια. Πώς ξεφορμάρουμε ένα κέικ. Θα βάλουμε το πιάτο ανάποδα, εδώ, τέλεια. Θα το κρατήσουμε με τα χέρια μας, θα το γυρίσουμε τούμπα. Θα το πιέσουμε λίγο. Θα κάνουμε το σταυρό μας και... Έτοιμο. Καλά, εντάξει. Ένα χειροκρότημα δυνατό ρε παιδιά, όχι στο μιούτ, έτσι. Ναι. Πάρα πολύ. Και για το γαρνίρισμα, τυρί κρέμα. Ιωάννα μου. Σπίτι λέει που σπάει. Κάτι κάνεις λάθος, αγαπημένη μου. Μήπως δεν έβαλες τα αυγά, την ποσότητα που σου είπαμε για να δέσει το μείγμα και έβαλες κουτουρού τη σούρτη. Αν σπάει το κέικ, δεν έχουμε σημειζάρει καλά τη φόρμα. Και πρέπει πάρα πολύ σημαντικό να κουμπάει το πιάτο επάνω στη φόρμα και να τα αφήσει σιγά-σιγά-σιγά να πέσει μόνο του. Να το νιώσει ότι ξεκαλουπώνεται. Μπράβο, Ιωάννα, είπε στη λέξη. Λοιπόν, σακούλα ζαχαροπλαστική λέγεται το νάιλον, το μεταλλικό λέγεται κορνέ. Κορνέ. Και τι κάνουμε. Παίρνουμε ένα μαχαίρι και περιμετρικά χαράζουμε το κορνέ. Και αυτό έτσι μόνο του θα ξεκολλήσει. Δεν σε λέρωσα. Όχι, αλλά παραλίγο. Αντανακλαστικά τρελά, ε. Είδες, πετάχτηκα πίσω, έφτασα στο στόντε κουνιανάκης. Εδώ ήμουνα. Και πάμε να γαρνίρουμε. Κατάλαβες, δεν φτάνει όλος ο πειρασμός. Του κοτσάρι και το τυρί κρέμα από πάνω, άρλα και μας στέλνει στα ουράνια. Πολύ ωραία. Είναι το άτομο, ωραίο. Το κάνουμε σαν ντουρπίτσα. Είναι ωραίο. Να κόψεις τώρα αυτό και να... Πάντως πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολη η ώρα αυτή της μαγειρικής. Είναι και δύσκολη ώρα για μένα. Έλα, γιατί, Ιωάννα. Ναι, γιατί θες να σου πω ένα παραπονό μου. Δεν προλαβαίνω να έχεις πάω μετά. Έχεις παράπονο εσύ. Ναι. Τι παράπονο εσύ. Γιατί μετά πώς θα πάω στον καλεσμένο τον κάθε φορά. Δεν προλαβαίνω να φάω, να ξέρετε. Και επειδή με ρωτάτε. Ωραία. Θα σου κρατώ φαγητό. Έχεις δίκιο εγώ κάθε φορά. Μόλις τελειώνει η εκπομπή, θα σου πω ένα πιάτο στο γραφείο σου. Δεν είναι ωραίο πράγμα να βγαίνεις στο γραφείο σου μετά κουρασμένος και να νιώθεις ότι κάτι σε περιμένει. Κάποιος, κάτι σε περιμένει, ένα πιάτο φαΐ. Μεγάλη, πολύ τέλεια. Λοιπόν, εξαιρετικό. Και σαν εικόνα και σαν φινέτσα αυτό να το φωτογραφείς, να το ανεβάζεις να γίνει viral. Σε ευχαριστώ για αυτό. Okay. Είναι τέλειο. Τέλεια. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Δοκιμάστε το απλά. Είναι καλό. Είναι και απλά. Αρκετά νόστιμο. Δοκιμάστε το και απλό για να γίνει. Είναι. Σε ευχαριστώ πολύ, σεφ της καρδιάς μας. Φιλιά πολλά. Τα λέμε. Bye. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, δοκιμάστε το. Τα λέμε σε πολύ λίγο. Με υγεία, ομορφιά, με πολύ ωραία νέα και λιπογλυπτική σώματος. Wow.